να σας καλωσορίσω εδώ στο, στο Πάνιο Όρος. Ακούμε όλοι. Παιδιά, λίγο προσοχή. Γιατί αλλιώς θα πάρει πολλή ώρα, ήδη έχουμε αργήσει. Λοιπόν, και πάλι θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ πέρα πάνω. Θα ήθελα να καλωσορίσω καταρχήν το Δήμαρχο Καλυβίων που είναι μαζί μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλη την ομάδα του Αρκτούρου που έχει έρθει εδώ να μας βοηθήσει σε αυτή τη δραστηριότητα την οποία θα κάνουμε. Και φυσικά όλους εσάς όπου με τα ίδια μας τα χέρια θα βοηθήσουμε σε αυτή τη δραστηριότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Πάνιο Όρος, η ψηλότερη κορφή είναι εκεί που είναι οι κεραίες. Δυστυχώς η τεχνολογία χαλάει μερικές φορές το περιβάλλον, τι να κάνουμε. Έχει 680 μέτρα ύψος περίπου. Ήταν ένα καταπράσινο βουνό, πολύ κοντά στην Αττική και άγνωστο. Είχε πολύ μεγάλο δάσος εδώ. Η θέα του είναι καταπληκτική, όπως βλέπετε, δεν έχει καλή ορατότητα, αλλά βλέπετε πέρα εκεί φαίνεται η Μακρόνησος, η Τζιά, πίσω τα Θερμιά, η Κύθνος, από πάνω φαίνεται Άνδρος, Τίνος, Εύβοια, πίσω Ίδρας, Πέτσης, τώρα μας το κρύβει τούτη Κορφούλα. Και άμα δείτε καμιά άλλη μεριά αεροδρόμιο, Ραβίνα, έχει μια καταπληκτική θέα από παντού. Ήταν καταπράσινο βουνό, κάηκε στις 25 Αυγούστου του 2007. Είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά εδώ και με ένα θύμα, πιθανό να είδατε μια πρωτομή που έχουμε φτιάξει ένα παιδί εθελοντή που κάηκε την ημέρα αυτή. Κάηκαν περίπου τα 22.000 με 25.000 στρέμματα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες φωτιές. Και τη φωτιά αυτή κάπου δεν την είδε πολύ ο κόσμος, γιατί την ίδια μέρα και εγώ ήταν η Πάρνηθα και εγώ ήταν ο Ημιτός που είναι έτσι και κοντά στην Αθήνα και έπεφτε εκεί το βάρος. Και δυστυχώς και ένας από τους λόγους που κάηκε και δεν μπορέσαμε να προλάβουμε τη φωτιά ήταν ότι είχε καεί και εγώ ήταν μάλλον τις ίδιες μέρες πέρα από όλη την Πελοπόννησο και στην Αττική είχαν πάρα πολλές φορές. Βάση περιπτώσει, δυστυχώς ήταν μια μεγάλη καταστροφή αυτή. Αμέσως μετά την καταστροφή, τούτα δάσκα που βλέπετε είχαν εκτός της εκκλησίας που αλλάξαν μόνο τα κεραμίδια. Η εκκλησία έχει επιγραφεί μέσα στο 1792, που σημαίνει ρεκτισμένη πριν από το. Εφόσον η τοιχογραφία είναι το 1792, πρέπει να είναι γύρω στο 1750 ρεκτισμένη. Γιατί ο χώρος εδώ λειτουργούσε σαν μοναστήρι. Και μάλιστα από ό,τι λένε παλιά, εδώ το κομμάτι αυτό καλοκαίρι το είχαν περιβόλει. Τούτο είχε καεί, το ανακοινήσαμε όλο όπως βλέπετε. Είναι έτσι ένας χώρος, όποιος θέλει ελεύθερα τώρα που το μάθατε το βουνό, μπορεί και μια Κυριακή να έρθετε ελεύθερα βόλτα και είναι πάρα πολύ ωραίο το βουνό. Η αναδάσωση που θα γίνει σήμερα εδώ είναι ένα μέρος της αναδάσωσης που θα ακολουθήσει. Φυτεύουμε και άλλα δέντρα στην Αχαΐα, σε υποβαθμισμένη δασική περιοχή. Και φυτεύουμε και άλλα 1000 περίπου δέντρα στη Φλόρινα, σε βιότοπο αρκούδας, γιατί πάντα παραμένει για μας ο είδος δείκτης. Και όπου υπάρχει αρκούδα στο δάσος, λέμε ότι είναι υγιές το οικοσύστημα. Τα δέντρα που θα φυτευτούν στη Φλόρινα είναι καρποφόρα δέντρα όλα και θα θρέψουν όχι μόνο την αρκούδα, αλλά και ένα πολύ μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων άγριων ειδών που κατοικούν εκεί μαζί της. Να πω επίσης ότι ο Αρκτούρος έχει φυτέψει πολλά δέντρα και στο παρελθόν, εκεί στην ίδια περιοχή, σε κοντινή περιοχή, στο Γράμμο. Έχει φυτέψει 300.000 δέντρα παλιότερα και μετά τις μεγαπυρκαγιές του 7 βέβαια, είναι χρέος μας, δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι χρέος μας, ειδικά του Αρκτούρου που δουλεύει και πρωτοστατεί στα δάση, να φυτέψει σε καμένες περιοχές, σε περιοχές που έχουν διπλό και τριπλό καΐ και δεν μπορεί να γίνει φυσική αναδάσωση. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι μία από τις πολύ βασικές αρχές του Αρκτούρου και μία από τις βασικές αρχές των αναδασώσεων. Αναδάσωση γίνεται τεχνητή και ανθρώπινη, γίνεται μόνο εκεί όπου το δάσος έχει καεί τουλάχιστον 2 φορές και δεν μπορεί να επιτευχθεί φυσική αναδάσωση. Αυτά τα δέντρα πολύ σύντομα θα μας γλιτώνουν από πολύ διοξίδιο του άνθρακα και χάρη σε εσάς πραγματικά κάποια στιγμή, σε λίγα χρόνια από τώρα, όταν αυτά τα δεντρίλια βοηθήσουμε, θα τα στηρίξουμε όλα αυτά τα 3 χρόνια, θα τα φροντίζουμε, θα τα ποτίζουμε, θα τα επιβλέπουμε και όταν λοιπόν αναπτυχθούν και μπορέσουν πια μόνα τους να επιβιώσουν, θα γίνουν πραγματικά ένα δάσος, γιατί μιλάμε για 10.000 δέντρα. Στη Μεσόγειο χτυπάει το καμπανάκι της ερημοποίησης. Και εδώ πρέπει να σταθούμε. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό. Ειδικά ανέφερε η Βάσο ότι οι περιοχές που καίγονται και ξανακαίγονται είναι ό,τι χειρότερο. Το Μεσογειακό δάσος έχει μια ηλικία, οριμάζει σε μια ηλικία 100 χρόνων περίπου. Όταν καίγεται σε επίπεδο φρυγάνων και της μακίας, όταν είναι δηλαδή σε επίπεδο θάμνου, τότε είναι σαν να σκοτώνουμε ένα παιδί ούτε καν στην εφηβική του ηλικία, πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν, το είπε και η Βάσο, ουσιαστικά τι κάνουμε, θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια σε διπλοκαμένες και τριπλοκαμένες περιοχές. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε όλο αυτό το πράγμα σαν μια προσπάθεια ενίσχυσης του οικοσυστήματος. Γιατί δεν είναι μόνο απλά φυτεύουμε ένα δέντρο για να έχουμε μια συστάδα δέντρων, πρέπει να δούμε την περιοχή σαν ένα πραγματικό έτσι, οικοσύστημα.